αγαπημένες μου ψυχές. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πώς να αρχίσω και τι να πω πρώτα και τι να πω δεύτερο. Πολλά στριφογυρίζουν στο μυαλό μου. Ένα είναι το πραγματικό, το θετικό, η αλήθεια. Το πράγμα φαίνεται μονάχο του. Δεν θέλει άλλη εξήγηση ευρυτέρα. Εδώ που έρχομαι με τη συνοδεία μου, με έλκει κάτι τι το οποίο να το ερμηνεύσω, θα το ερμηνεύσω ολίγον τι. Το ολόκληρο δεν μπορεί κανένας να το ερμηνεύσει. Στα κατουνάκια βρισκόμαστε και μέρα νύχτα βρισκόμαστε στη Σιμόπετρα και στην Ορμήλια. Το πράγμα δείχνει ότι η ψυχή παίρνει, η ψυχή ανεβάζεται πιο ψηλά όταν έρχεται νοερός και εδώ και στην Ορμήλια. Στην πανήγυρη των Θωμάδων, επειδή δεν συχνάζω σε πανηγύρις επειδή το πράγμα είναι ησυχαστικό, δεν πήγα στην Αγρυπνία, πήγα στο απόγευμα στο Μνημόσυνο. Δεν έλαβα μέρος ούτε στον Εσπερνό ούτε στο Μνημόσυνο, αλλά υπάρχει απ' έξω. Στο τέλος, στην τράπεζα που μιλήσαμε και έρχεται ο γέροντας, ο πατήρ Κυπριανός, λέει θα πεις δύο λόγια στους πατέρες. Μα πώς να μιλήσω εγώ τώρα, εγώ ούτε ιεροκήρυκας είμαι, ούτε και κανένας μορφωμένος, ένας αγράμματος είμαι, δεν ξέρω και τους τρόπους συμπεριφοράς έχω ξεχάσει και την ελληνική γλώσσα πολλές φορές δεν μπορώ να την ομιλήσω. Θέλω να βρω μία λέξη να αποδώσω το νόημα το οποίο αισθάνομαι μέσα μου και δεν τη βρίσκω. Τέλος πάντων ήταν για δευτέρα φορά. Δίπλα μου καθόταν ο πάτερ Πολύκαρπος, τους ρωτήσει. Λέω, γέροντα, δώσουν την ευχή σας να πω κάτι λόγια, διότι τώρα γιορτάζουν το ξένο. Έφερα ως παράδειγμα, επειδή ομιλώ μάλλον σε υποτακτικούς, γιατί ήσαν και άλλοι άνθρωποι μορφωμένοι, πρωτοσύγκελοι, ιερομόναχοι, ηγούμενοι. Άρα ως επιτοπλίστων ομιλούσα σε υποτακτικούς και έβρινα τρόπον να τον λόγο της υπακοής. Και ο γεροντάς μας ο γέροντας γιατί ήταν τον άκρον της ησυχίας και της νοεράς προσευχής, δεν μας παρότρινε, δεν μας τρόποντι να μας καθοδηγούσε εις την ησυχία ή εις την νοερά προσευχή, όχι εις την υπακοή. Από την υπακοή βγαίνει η προσευχή, από την προσευχή βγαίνει κατόπιν η θεολογία. Δεν ήθελα να πω ατομικά μου, διότι βγαίνει και το όνομά μου και βρίσκω ενόχληση από τους διαφόρους επισκέπτες. Επειδή όμως εδώ βρίσκεται το κλίμα μας μάλλον οικογενειακό, γι' αυτό θα πω και εγώ έτσι ατομικό πράγμα. Και από εκεί φαίνεται ότι θέλεις να βρεις προσευχή, θέλεις να όταν προσεύχεσαι να έχεις λάκρυα, θέλεις να έχεις τρόπο να βρεις τον δρόμο της καλογερικής ζωής, της σωτηρίας σου, είναι υπακοή. Άμα κάνεις υπακοή, τότε θα βρεις τον δρόμο που σου οδηγεί στη σωτηρία σου. Και παλαιά το έχω πει, αλλά επειδή έχει πολύ δύναμη αυτό το ιστορικό που θα πω τώρα, γι' αυτό και πάλι το επαναλαμβάνω. Ο άλλος ο παραδερφός μου ήταν στην κουζίνα και εργοχειρούσε τα σφραγίδια. Εγώ ήμουν μέσα στο δωματιό μου και εγώ εργοχειρούσα το εργοχειρό μου. Ευρισκόμενο όμως σε προσευχή, ενώ χαριτωμένη προσευχή, ώρα χάριτος. Και μου είπε ο άλλος ότι παπά η φωτιά έσβησε. Επειδή μαγειρεύαμε και φαΐ, και έπρεπε να πάω εγώ με καυσόξυλα. Έπρεπε να πάω να αναζωοποιήσω τρόπον δυνατή φωτιά. Επειδή βρισκόμουν σε ώρα χάριτος και ευθύρας γνωρίζω ότι η χάρις μπορεί να έχει στον άνθρωπο να τον χαριτώσει 5 λεπτά. Μπορεί και ώρα.
μπορεί και δύο ώρες, μπορεί και τρεις ώρες. Είπαμε το λογισμό μου, τώρα που έχω τρόπον την ακροφή των μαθητήρων, ας πάω και πηγαίνω αργότερα όταν δω ότι η χάρις αρχίζει και συστέλλεται και ταπεινώνεται, τότε πηγαίνω και πιάνω τη φωτιά. Αυτό ήταν. Με το λογισμό μου διαλύθηκε η χάρις, η προσευχή και έμεινα ξύλο. Αφελέγει. Λέω τώρα τι έκανα. Και την παραπομπή κέρδισα και την προσευχή έχασα. Τι σοφά, τι ορθά, τι πραγματικά μας το παραδίδουν Άγιοι Πατέρες. Πρώτα η υπακοή και έπειτα προσευχή. Είχα προσευχή και δεν έκανε υπακοή και την έχασα. Εκείνη την ώρα μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις την υπακοή σου, μπορεί εκείνη την ώρα τρόπο την Άγιοι προσευχή να ταραντευτεί, αλλά έπειτα θα βρεις διπλάσια προσευχή. Δεν έκανε και την προσευχή έχασα και την παραπομπή κέρδισα. Να λοιπόν ότι από την υπακοή η προσευχή και ο γέροντας αυτό είναι. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες αυτό λένε. Ήρθες πάτερ στο μοναστήρι σου να κάνεις υπακοή, δεν ήρθες για να προσευχηθείς. Όχι. Η προσευχή είναι αυτή η ίδια υπακοή την οποία θα κάνεις. Έκανες υπακοή, αυτή είναι η προσευχή σου. Σε διέταξε είτε ο ηγούμενος είτε ο άλλος αδερφός να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πήγαινε. Πήγαινε. Όταν κάνεις αυτή την υπακοή, τότε να πούμε, όπως είπα και στους Δανειλαίους, διότι είπα στις ομάδες, λέω άλλη φορά, δεν μπορώ να πάω σε πανήγυρο, διότι με προκαλούν πατέρες να πω λόγο πνευματικό. Μα δεν είναι και σωστό αυτό το κοντινά. Εκείνη την ώρα πες ένα λόγο, πρέπει να και εγώ να προετοιμαστώ. Όταν κάνει κανένας υπακοή, πώς αναπαύεται η ψυχή του γέροντα. Αναπαύεται η ψυχή του γέροντα, αναπαύεται και ο Θεός μου. Κρατομέλα Βασίλειο λέει ότι η προσκύνη της εικόνας επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Αυτό είναι και σε εμάς. Ανέπαυσες το γέροντά σου, ανέπαυσες το Θεό σου. Ο γέροντας είναι ο ορατός Θεός. Προσπάθησε ή να μην ένας μικρός λογισμός σε χωρίσει από το γέροντα. Αυτό έχω και πήρα από ένας λογισμός μικρός με χώρισε από το γεροδιωσί και με έδεσε απόσταση. Στο σπίτι μας πιο πάνω είναι ο Πάτερ Γεδόν, ο οποίος έχει τους αρχαγγέλους. Εκεί καθότανε ένας υποτακτικός, ο οποίος πήγε μάλλον να γυροκομίσει τους γέρους, πρώτου γέδων. Αυτός ήταν παντρεμένος και επειδή τα είχε δαιμόνιο, τον εχώρισε η γυναίκα του, πήγε στον Δαφνή, τον Αθένα και σε τέλος κατέληξε παγενώρας. Λέει τουλάχιστον να πάω να σώσω την ζωή μου να κάνω υπακοή. Εφόσον έκανε υπακοή στους γέρους, δεν φανερωνόταν το δαιμόνιο. Νύχτα πήγαινε κάτω στις αλικές. Και το φρονκάρι πήγαινε και γύριζε στον καιρό της κατοχής ή να μαζέψει λίγο αλάτι, να το δώσει στην κερασά στα κελιά, να πάρει είτε κρεμμύδια είτε πατάτες, φασόλια. Και δεν έπαθε τίποτες. Όταν όμως μια αδερφή του, δεν θυμάμαι καλά, του έστειλε από την Αμερική 100 δολάρια, πάβαινε στην ζέτη του η ιδιορυθμία. Αμέσως φανερώθηκε το δαιμόνιο. Οι γέροι δεν μπορούσαν να πόντσαν στο σπίτι μας να μεταλάβουν. Και πήγαινα εγώ με το αρτοφόλιο και τους κοινωνούσα στο σπίτι τους, εκεί που είναι τώρα ο Πάτερ Γεδόν. Μου λέει το δαιμόνιο εκεί στην άκρη κάθεται, απ' έξω, από την εκκλησία στη δική. Τον βλέπεις, λέω, τον βλέπω, μου λέει. Ο ίδιος έλεγε ότι όταν λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν» παράτεται ο διάβολος. Με τη δεύτερη φορά «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν» αφρίζει. Τρίτη φορά άφαντος γίνεται. Να η δύναμη στις ευχές. Και αυτό λοιπόν μας έλεγε ότι του έλεγε το δαιμόνιο «Βρε σύλλε νομίζω ότι εγώ θα βγω από σένα» ναι, λέει. Τι λέει ο Χριστός, τούτο το πνεύμα δεν εκπορεύεται, είναι προσευχή και νηστεία λέει. Εδώ με τις γέρες θα φας και πίνεις με τις γέρες, νομίζω θα βγω εγώ λέει. Όπως λέει το Ευαγγέλιο λέει. Ο σκοπός του δαιμονός ήταν να τον βάλει την υπακοή.
Οπότε κατά με τον ανήθεια πως θέλει. Θα πας κάποιες αλληλικές ανιστέψεις και τότε σε εγώ λέει θα βγω. Ο λογισμός δεν ήταν εκεί μέχρι του δαίμονας. Ήταν να το φέρει σε μια απόγνωση και να το ρίξει μέσα στη θάλασσα. Αυτοκτονής. Από πού άρχισε ο δαίμονας? Από το Ευαγγέλιο, ναι, αλλά που κατέληξε. Σε τέλος τον κατάφερε και βγήκε έξω. Και ήρθε κατόπιν ο πατέρα Γεύρα. Την υπακοή φοβάται ο διάβολος, διότι είναι μίμησης Χριστού. Όπως λέει και ο Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης, ας έχει τα βουνά και τα όρια ο ενίκιος. Εμείς εδώ όλοι μαζεμένοι, εμπνεύματι αγάπης, με διάφορους χαρακτήρες, με διάφορα επαγγέλματα, με διάφορες ηλικίες, όλοι αγαπημένοι, ενωμένοι, να υμνολογήσουμε τον Θεόν. Βλέπετε ο Άγιος Θεόδωρος πως μιλούσε. Άγιος δεν επαινούσε την ησυχία. Είναι και η ησυχία καλή, αλλά την σήμερα ημέρα εγώ τουλάχιστον δεν την επαινώ. Πιστεύσατε με πατέρες. Αυτός ο οποίος έφυγε από το γεροντά ή από το μοναστήρι, δηλαδή από τη μετάνοιά του. Και όσοι πέρασαν από το σπίτι μου, όλοι ελαττωματικά, πνευματικά κάνουν. Εάν κάνουν τον κανόνα τους, πρόπον την άνθρωπο, 10 μετάνοιες που λέει ο λόγος και 2 κομποσχήνια, όταν πήγαν στην ησυχία, έκαναν αυτοί 10 μετάνοιες, έκαναν 5. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια άρνηση τρόπον την άνθρωπο, ότι ο Θεός δεν σου ενέκρινε να φύγεις από τη μετάνοιά σου. Αφού θέλεις να ησυχάσεις, έπρεπε από 10 μετάνοιες να κάνεις 15. Και αντί 15, ούτε 10 το κανονικό, κάνεις 10. Πάτερ μου, αυτά με την εξομολόγηση δεν συγχωρούνται. Να κάνεις τα πνευματικά σου, να κάνεις και περισσότερο να συμπληρώσεις τα κοινά τα οποία άφησες στο παρελθόν. Έτσι τους μιλώ. Όσοι πέρασαν από εκεί, τα ίδια. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος, όχι. Είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Όταν πιστεύεις το λογισμό σου, δεν θα είστε τέλος καλό. Δεν γνωρίζω την άλλη φορά σας είπα για αυτόν που με κάλεσε κάτω στα καλύτερα με να τον μεταλάβω και δεν ήταν άξιος να μεταλάβω. Επειδή επίστευε το λογισμό. Δεν θυμάμαι αν σας το πω πει αυτό το ιστορικό. Ναι. Άλλος να πούμε. Επίστευσε το λογισμό του. Επίστευσε το λογισμό του, τα ίδια αποτελέσματα έχει. Κάπου. Μετά τη λειτουργία. Πατέρες, καθίστε να πιούμε ένα νερό. Ναι. Γέροντα, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Οι πατέρες να αφήνουν στους οπόντες να πάνε στα κελά τους. Στα σπίτια τους. Παιδί μου, εσύ είσαι υποτακτικός. Τώρα αρχίζεις και συμβουλεύεις τον γέροντα. Δεν κάνεις καλά. Να πεις να είναι ευλογημένο γέροντα. Μα έτσι και έτσι και έτσι. Τον κατόρθωσε ο πειρασμός, τον έβγαλε από τη σκέπη του γεροντά. Τι είσαι καρούλι. Έλα το μετικά πνευματικά κάνω. Πήγε σε άλλο μέρος. Στο τέλος πήγε μονάχος. Πέρασε κάποιος από την Πάτρα και μου λέει Πάτερ Εφραίμ. Κοτάδι λέει είναι ιερεύς. Όχι του λέω. Όταν του χτύψα την πόρτα άνοιξε και με εσταύρωσε έτσι. Λέει είστε ιερεύς, μόλις τελείωσα τη λειτουργία. Βλέπετε, επίστευσε το λογισμό, έφυγε από το γεροντάφτο, έφυγε από τους λιτώνους, αυτό χειροτονήθηκε ιερεύς, έτσι τελείωσε. Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην πιστεύει το λογισμό του. Έχεις το λογισμό σου να πεις το γεροντάφτο. Και ό,τι ο Θεός φορτίζει το γέροντα, αυτό να ακούσεις. Μη πιστεύεις το λογισμό σου. Διότι ο διάβολος δεν βιάζεται. Λίγο θα σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Χρήσον το παραβάνει ή το ησυχάζει. Γι' αυτό σε όλους αν είναι ένας τρόπος να υποτακτικός, πήγαινε στο γέροντά σου. Πήγαινε στο γέροντά σου. Θέλεις να σου πεις. Ο Θεός για να σε ρίξει τον τάδε τον γέροντα ήξερε καλύτερα από σένα. Να πας εκεί να κάνεις την υπακόηση σου.
και ξέρει ο Θεός πως θα σε σώσει, να πούμε. Μην ακούς το λογισμό σου. Μην ακούς. Αν ακούς το λογισμό σου, τότε όπως οι άλλοι, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις εσύ. 5 χρόνια με πορμούσε ο διάβολος να φύγω από το γεροντά μου, τον Παπανικηφόρο. Ούτε ένα βήμα δεν έκανα. Προς ό,τι ο πόλεμος έφυγε μονάχος. Όταν εννοείται εγνώρισα το γεροντασί, εγνώρισα κάποιο επίπεδο, καλύτερο, μεγαλύτερο από ό,τι είχε το σπίτι μας. Οπότε λέμε ότι θα φύγουμε. Κι όμως δεν έφυγε. Όχι. Φεύγεις από το γεροντά σου. Ναι. Φεύγεις από το Θεό σου. Ήξερε ο Θεός τι έκανε. Δεν μπορούσε να γεννηθείς εσύ πιο μπροστά από τον Παπανικηφόρο, ούτε στο σπανδύρι να είναι υποτακτικός σου. Όχι, ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι του υποτακτικού να πει να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Με αυτό σπάμε τρόπον τεινά τα κέρδη του πειρασμού να πει. Η υπακοή είναι μίμησης Χριστού. Ναι, στην αρχή πόσο αίμα θα χύσεις να πούμε. Μα αυτό είναι. Αν είσαι εργάτης, αν είσαι βιαστής, δεν θα ακούσεις τον Θεό, πεις να είναι ευλογημένα γερά. Μα αυτό που μιλάει ο γερμπάς μένει στραβό. Και στραβό να είναι πάτερ, τάντωση. Οπότε δεν λέει ο γέροντας στραβό πράγμα. Αλλά ο πειρασμός σου τα φέρνει σε εσένα στραβά. Κάντο αυτό το οποίο σου λέει ο γέροντας και σε καλό θα βγει να πούμε. Το κατά μόνος πατέρες δεν είναι τη σήμερα ημέρα έπαινε το. Όχι. Στο Γεροκαλίνικο πηγαίνανε. Πήγε κάποιος Ρώσος, λέει γέροντα μέσα στα καλόλια βλέπω τη νύχτα κάποια εκκλησία με φώτα λέει και μια γέφυρα να πάω να προσυνήσω. Τη νύχτα το βλέπω, την ημέρα την ημέρα όχι. Πρόσεξε καλά, μην πας πια θα πέσει τη θάλασσα και θα την μιλήσω. Άλλος πάλι έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ λαϊσόν και νόμιζε ότι έφτασε σε μέτρα να πω. Ήταν και αυτός ο Ρώσος. Και πηγαίνει στο γέρο Καλλινικό και λέει γέροντα είδα ότι ένα δέντρο κυπαρίσι ήταν έτσι. Και εγώ έλεγα την ευχή και βλέπω έτσι έκανε το κυπαρίσι και κόπηκε σύριζα στο έδαφος. Αυτός σε σύπηγε. Ο γέρο Καλλινικό. Αυτός σε σύπηγε. Γιατί πιστεύει στο λογισμό σου ότι έφτασε σε μέτρα. Δεν πιστεύει το λογισμό. Ναι. Γιατί δεν πάει αυτός να κάνει υπακοή. Πέστε μου εσείς τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη μετανιά του. Ή το μοναστήρι του ή το γεροντά του. Αν πήγε υποτακτικός. Όλοι γεροντάδες. Θα το πω. Όλοι γεροντάδες. Έρχομαι να πω ότι είσαστε μακάρι που είσαστε υποτακτικοί. Διότι και τον υποτακτικό πέρασα και το γέροντα είδα να πω. Και τα δύο καλά είναι και τα δύο καλά. Αλλά ο υποτακτικός είναι βασιλάς. Αμερνία, απάτεια, όχι σωματική και πνευματική. Έχω γέροντα, έχω γέροντα. Μέσα αυτό κόβεται το πειρασμός. Και στην Αγιάννα και στην Ιασκήτη. Επήρε ο Θεός τον υποτακτικό και έπτα πήρε το γέροντα. Και την παραμονή που θα παίρνεις και ο υποτακτικός ή ο διάβολος και του λέει τώρα ναι, άντε, κάτι να σου πάρει την ψυχή διότι χρωστάς τούτο και είναι πολλά. Τον απογοήτησε, τον έκοψε όλη την ελπίδα. Μπαίνοντας ο γέροντας μέσα τον είναι ταραγμένο. Λέει παιδί μου γιατί σε βλέπω ταραγμένο. Με διότι αυτό και αυτό λέει. Αφού αυτό είναι. Α, παιδάκι μου. Όταν έρχεται, εσύ εγώ είμαι υποτακτικός. Έχω γέροντα. Έτσι να το πεις. Όταν πει ο πειρασμός την άλλη μέρα, κάτι σου βάλε τη γλώσσα, τραβάτε το πω γι' αυτό. Αλλά εγώ έχω γέροντα. Άφαντες όλοι οι γέροντες. Δεν πρέπει να θα πει έχω γέροντα. Όχι, έχω προσευχή. Όχι, πάτε μου, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Θες να μάθεις προσευχή, να κάνεις υπακοή. Άμα κάνεις παπούι θα βρεις προσευχή. Άμα δεν κάνεις παπούι και αν έχεις προσευχή θα την χάσεις. Θα την χάσεις. Πατέρες, μια φορά αντιμίλησα στο διάβολο.
по его кабинете, тэфио, то было не форма. Кефио тоже помешан. А матеш, кани, адилонеш. Эгана, шаранаенея, хроня, папаш. Μία μόνο λειτουργία που λειτουργήσα στην Ασκήτη, δεν κατάλαβα τίποτα. Και έχω αυτή την ενόχληση, μήπως δεν ευλογήθηκε αυτή η λειτουργία. Επειδή λειτουργώ, δεν κατάλαβα τίποτα. Και λέω, αν δεν τελείωσε αυτή η λειτουργία, τι απολογία θα δώσω. Το μόνο πράγμα το οποίο φοβήθηκα είναι η λειτουργία. Και ο γέροντας βέβαια, αλλά πολύ φοβ, όλη την ημέρα προπαρασκευαζόμενα, ετοιμαζόμενα για αυτή τη λειτουργία. Όλη την ημέρα προσευχόμενα πότε να έρθει η ώρα εκείνη να μεσοευλογημένη. Λέει ο παπάς μέσα, ο δικός μου, ευλογημένη βασιλεία. Εγώ απέψω εις τους απεράνοντους και τελευταίους αιώνας. Από μέσα μου. Ευλογημένη βασιλεία, εγώ. Στους απεράνοντους και τελευταίους αιώνας, ευλογημένη βασιλεία. Επειδή τρόπον την άλλη, έμαθε κάτι προσευχές λειτουργίας. Όχι μεταλήψεως. Ο παπάς δεν μεταλαμβάνει. Ο παπάς λειτουργάει. Παπά, θα έχουμε λειτουργία σήμερα. Δεν λέω παπάς, εγώ θα πάω να μεταλάβω, θα πάω να λειτουργήσω. Άλλο είναι μετάλληψη, άλλο είναι λειτουργία. Γι' αυτό ο καθένας από τους ειδείς, αυτό, αν επιδοθεί σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον δρόμο, τις ευχές, αυτοσχέδιες προσευχές της λειτουργίας, εκεί θα βρει το άβρισκο, εκεί θα βρει αυτό το θησαυρό, το οποίο ευτές δεν τον ήξερες, αυτό το θησαυρό. Εκεί θα βρεις χάρη, εκεί θα βρεις, να πούμε, πώς αυτή την ώρα οι άγγελοι, να πούμε, υμνολογούν τον Θεό. Οι άγγελοι ούτε κοιμούνται, ούτε τρώνε. Ούτε αργοκυρούν, ούτε αργομέρνες. Από την πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Πάντως όμως οι καλόγεροι το πρώτο θέλουν. Διότι και το ρούχο που φορούν είναι σημείο πένθος, λύπης. Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι κλαίοντες, μακάρι οι ονειριζόμενοι, μακάρι. Εδώ. Εμείς την χαρά δεν την θέλουμε εδώ. Τη θέλουμε στην άλλη τη ζωή. Γι' αυτό προτιμούμε ως επιτοπλίστων το πρώτο, να κινήσεις θεωρίες που το στόσε να σου ήρθαν τα δάκρυα. Και όταν έρθουν τα δάκρυα, τότε θα οδηγηθεί σε άλλες θεωρίες βαθυτέρες από τα δάκρυα. Τώρα ο αδερφός λέει στην εκκλησία, το ίδιο λέει και στην εκκλησία. Εάν μεν έχεις κατάσταση, μπορείς να πεις την ευχούλα. Όταν δεν έχεις, τότε θα παρακολουθήσεις τα ψαρσίματα, τα διαβάσματα που είναι εκεί σαν αλόγιο, καθώς και στη λειτουργία. Έτσι είναι. Και στη λειτουργία πολλές φορές ο άνθρωπος έρχεται σε έκσταση. Δεν ακούει εκείνα τα λόγια, όχι μάλλον δεν ακούει, μεταποιεί, θεοποιεί τα λόγια. Μετά φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται. Πού πηγαίνεις να πάρεις το Θεό, τότε χαίρεσαι. Εάν δεν έχει προηγηθεί η χαρά, δεν μπορείς παρά με δάκρυα να προσέρθεις, δάκρυα χαράς να προσέρθεις να μεταλάβεις. Όταν έχουν προηγηθεί δάκρυα λύπης, μου συγχώρησέ με τα σαμαρτία. Εις το έλεος σου, στην εσπλαχνία σου, στην αγάπη σου, μας το είπες ότι Θεός υπήρημον και λαΐμον, μακρόθυμος και πολέλος. Μας το είπες. Εκεί στηρίζομαι και προσέχομαι. Αναξίως. Ο δις άξιος, λέει και ο ιερεύς όταν προσεύχεται. Και εκεί περισσότερο στηρίζεσαι. Και προσεύχεσαι, να σας πω, πολλοί από τους πατέρας τους κατωνακιώτας, που πολλοί υπερχόνησαν να μεταλάβουν, δεν άκουες τίποτε, μόνο έβγες τα δάκρυα έτρεχαν και τους μεταλάβουν. Ο γέρος αυτός, να πούμε, όλη τη λειτουργία δεν μιλούσε καθόλου. Αλλά ήταν σχημένος και τώρα είτε σε θεωρία ερχότανε, είτε σε βαθυτέρα έννοια της εσπλαχνίας του Θεού, διότι δωρεάν
βαπτιστήκαμε, δωρεάν μας έδωσε το βάπτισμα, δωρεάν μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του, δωρεάν μας δίδει και τον παράδεισο. Δεν πληρώνουμε τίποτες. Εμείς θέλουμε μόνο, ο Θεός από εμάς θέλει καρδία καθαρά. Να προσέχουμε μόνο στον Θεό να τον. Ο Θεός δεν θέλει μέσα στην καρδιά μας συντροφιές, θέλει μόνο αυτός να βασιλεύει. Αν μπορούμε να το πετύχουμε, τότε πετυχαίνουμε και εύκολα την καρδιακή προσευχή. Πάντως όμως, αυτό η προσευχή εξαρτάται και από την κατάσταση του ανθρώπου εκείνη την ώρα πώς θα προσευχηθεί. Και η κατάσταση του ανθρώπου εξαρτάται από τη χάρη. Πολλά οι πατέρες μας δίδαξαν, όταν έρθει η χάρη, τότε ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη. Πώς θα κάνουμε όμως να πετύχουμε να έρθει η χάρη μαζί μας. Υπακοή. Όχι αντιλογία. Υπακοή. Όχι αντιλογία. Έχω δοκιμάσει πατέρες και το ένα και το άλλο. Έχω δοκιμάσει και το ένα και την αντιλογία και την υπακοή. Η υπακοή είναι μίμησης Χριστού. Όποιος υποτάσσεται στον πρώτο, όπως υπακούει, αυτός χαριτώνεται περισσότερο. Και ο πρώτος χαριτώνεται, αλλά ο δεύτερος περισσότερο, ο υπακούων. Αυτός ο οποίος υποτάσσεται. Είναι δύο αδερφοί, τρεις. Αυτός ο οποίος υποτάσσεται στον πρώτον, αυτός παίρνει περισσότερη χάρη. Και ο πρώτος παίρνει, διότι έχει άλλη μέρημνα πώς να το διευθύνει, πώς να το κυβερνήσει, πώς να το κατευθύνει ένα πρόβλημα του μοναστηρίου. Ο άλλος όμως ο οποίος υποτάσσεται είναι πολύ ανώτερος. Η πείρα αυτό μας δίδαξε. Πόσο για τα άλλα που είπε ο πάτερ Ιωσήφ, να πούμε, είναι τροποντινά δευτερεύοντα. Κατά την ώρα μπορείς τροποντινά. Η χάρη δεν μας εξετάζει μας πότε θα έρθει. Λέει ένας από τη συνοδεία μου, λέει σήμερα τις μεταμορφώσεις και τα λοιπά, λέει δεν εχάρηκε. Δεν εχάρηξε μεταμορφώσεις, ναι. Μπορεί να χάρει την άλλη μέρα που είναι καθημερινή. Όχι από το σεβάσμα της ημέρας, από την κρίση του Θεού εξαρτάται η χάρη. Βέβαια δεν είναι και καθολικός νόμος αυτός. Αλλά πάντως όμως η κρίση του Θεού είναι διαφοροτέρα από την κρίση των ανθρώπων. Άλλος χαροποιήθηκε απάνω στο μοτόρ, άλλος απάνω στο αερόπλανο. Η κρίση του Θεού είναι διάφορος. Άλλος χαροποιήθηκε πηγαίνοντας στην Αγιάνα, ένα άλλος μέσα στο Μήλο. Εκείνη την ώρα χαροποιήθηκε. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε γιατί ο Θεός τροποντινά δεν μας χαριτώνει τροποντινά μέσα στη λειτουργία. Μας χαριτώνει εκτός λειτουργίας. Δεν μπορεί να το κρίνει αυτό. Μπορείς και μέσα στη λειτουργία να χαριτωθείς. Μπορείς στη λειτουργία να μην χαριτωθείς, να χαροποιηθείς από ένα στο εργόσιο. Αυτό είναι κρίσιστο. Κρίσιστο. Το δικό μας είναι να πάντοτε να προσευχόμεθα. Όταν ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή μας, θέλει και απαιτεί να την βρίσκει σε προσευχή. Να μην βρίσκει την ψυχή μας και τη διάνοια μας μετεωριζομένη. Αυτό λυπεί τον Θεό. Λυπεί τον Θεό. Μπορούμε να έχουμε όλη την μέρα αυτοσυγκέντρωση. Αυτό θα μας βοηθήσει. Όταν όμως έχουμε από εδώ, από εκεί, τότε. Γι' αυτό και οι πατέρες συνιστούν ότι το βράδυ που θα πάμε να κοιμηθούμε, ας κάνουμε μια ανασκόπηση πώς περάσαμε στην ακολουθία, πώς περάσαμε όλη την ημέρα. Μήπως πουθενά έτσι δεν κάναμε καλά, μήπως μας έρθει κανένας λογισμός όχι καλός, μήπως κάναμε καμιά παρακοή, μήπως τούτο, μήπως κάτι θα βρούμε. Τότε στην άλλη μέρα μην το ξανακάνουμε. Πάντως το τέλος της ακολουθίας, αυτό δείχνει να πούμε αν κάναμε καλά την ακολουθία, ναι ή όχι.
εις τον πόδο, ο δόμον, η αρουστία. Πότε ο Χριστός ευαρέσισε τον Πατέρα Του, όταν θαυματουργούσε κάτω ή όταν ανέβηκε πάνω στο Σταυρό? Σε ρωτώ. Πότε? Γιατί κατέβηκε ο Χριστός στη γη? Για να σταυρωθεί. Είναι ώρα που ο Θεός σε δοκιμάζει. Θα επομένεις αυτό τον Σταυρό? Δεν μπορώ. Τότε δεν είναι άξιος χάριτος. Όπως ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, έτσι θέλει και οι μαθητές του να ανεβαίνουν, να γίνουν ομοίοι του. Τότε τους δοξάζει και ο Χριστός εδώ. Και ο Χριστός ήρθε γι' αυτό το Σταυρό ήρθε. Όταν εμείς ανεβαίνουμε στο Σταυρό, πρώτος ο γέροντας εδώ, ως μιμητής και ο μαθητής, ανεβαίνει πολλές φορές στο Σταυρό. Δεν μας το λέει. Ετούτες όμως εμείς το αισθανόμεθα. Δεν μας το λέει. Και γιατί δεν μας το λέει? Γιατί? Διότι δεν θέλει να μας λυπήσει. Η πατρική του αγάπη δεν θέλει να πει ένα λόγο να μας λυπήσει. Και τη μέσα του λυπείται, θλίβεται, συντρίβεται, σταυρώνεται. Δεν θέλει να μας λυπήσει. Η πατρική αγάπη πολύ υπερέχει. Τα καταπίνει όλα μέσα του. Και όχι όλα αυτά, αλλά και μεγάλη χαρά. Και μεγάλη χαρά τα καταπίνει. Εσύ όμως έλειψες το γεροντά σου. Δεν κάνεις καλά. Δεν κάνεις καλά. Πατέρες, θα σας πω ένα δικό μου. Ευρισκόμενοι σε αυτές τις καταστάσεις της προσευχής, πολλές φορές να πούμε, εμίλησα σε όχι καλή συμπεριφορά για τον γεροντά μου, τον παπά Νικηφόρο. Και ακούω μέσα φωνή, μέσα μου. Δεν κάνεις καλά. Ποιο φρόνημα. Μέσα η χάρη δηλαδή καθοδηγεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο γέροντας και τα μάτια μας. Ο γέροντας. Πόσο αξίζει ο γέροντας εμείς δεν το ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνον ο πειρασμός ξέρει τι θα πει γέροντας. Το γέροντα τον τρέμει ο πειρασμός. Γιατί είναι αντιπρόσωπος του Χριστού. Και όταν υποτακτικός κάνει υπακοή στο γέροντα, άλλος Χριστός γίνεται. Και αυτά τα λέω εκ πείρας. Τα δοκίμασα και το ένα και το άλλο. Όταν υπασχέθηκα σε έναν να πάω να λειτουργήσω, ο γέροντας εκατόταν απάνω στον Άγιο Βασίλη. Και ήταν μάλιστα το Αγίου Χρυσοστόμου. Πότε θα έχουμε λειτουργία τώρα στο κάτω, αλλά το Αγίου Χρυσοστόμου. Δεν θυμάμαι, είναι απόκριση, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι το Αγίου Χρυσοστόμου. Κάτω στα κατουράκια, δεν θα πάω να κάνω μια λειτουργία, να κάνω μια λειτουργία. Τώρα τα πέφτεψα λίγο τώρα. Πού θα πάω? Και καλά. Πήγα στο γειτονά μου και λειτουργήσα. Όταν τελείωσα τη λειτουργία, πιστέψατε με, έγκλημα έκανα. Έγκλημα. Τέτοια πληροφορία πήρα μέσα μου ότι έκανα έγκλημα. Δεν είναι ίση, πάτερ μου, και ο γέροντας και ο άλλος. Όχι, δεν είναι ίση. Αλλιώς να πεις ένα λόγο στο γέροντα, αλλιώς να πεις ένα λόγο σε ένα γείτονα. Όχι. Καλή είναι και οι δύο, αλλά ο γέροντας όμως είναι πολύ ανώτερος.
Και πήγα πάνω, λέω γέροντα αυτό και αυτό μου συνέβη. Δεν λέω παιδί μου τι να σου πω, εφόσον ο Θεός σε τιμώρησε και σου έδωσε ότι έκανες φόνο, έγκλημα, εγώ τι να σου πω. Εφόσον ζει ο γέροντας, από τα μιέθη, γιατί έρχεται και ώρα. Πάντα συνοδεύεται η κάθε ώρα, κάθε και στιγμή με προσευχή. Να μην μετεωρίζεται ο νους. Να μην μετεωρίζεται. Τώρα θα πείτε και από τη Μέρινα και έχετε να φτιάξετε αυτό το μηχάνημα. Και όπως μπορείς και το μηχάνημα να κάνεις και την προσευχή να μην την παραλείπεις. Είναι σαν να έχεις δύο μυαλά, δύο κεφάλια. Το ένα κεφάλι θα είναι στην εργασία και το άλλο κεφάλι θα προσεύχεται. Βαδίζεις σε έναν δρόμο. Εκπήρασε ο μηνό. Μέσα λέει, για να ακούσω, τι λέει μέσα τώρα, τι λέει μέσα. Λέει την ευχή της τρίτης ώρας. Τι λέει τώρα, την ευχή της ενάτης ώρας λέει μέσα. Και αυτό έχει την αρχή, να πούμε, από την ευχούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Από εκεί αρχίζει, είναι σαν το μικρό παιδάκι που μαθάνει το αλφάβητο και τα λέει τις συλλαβές, συλλαβίζει, έτα λέει την μια σειρά και το άλλο το βιβλίο, έτσι είναι. Αρχίζει από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Σαν να πω ότι που χτίζει ο χτίστης μια πέτρα και γίνεται ολόκληρη οικοδομή. Και μια πέτρα είναι η ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αυτό θα κτίσει λίγο και θα κτιστεί ολόκληρο σπίτι και δεν θα το καταλάβεις πώς κτίστηκε αυτό το σπίτι. Ναι, αλλά από τη μία πέτρα άρχισε. Έτσι και δεν είναι και άλλοι πατέρες. Κατά την κατάσταση που θα έχει ο άνθρωπος θα πει και την ευχούλα. Οι άλλοι πατέρες και ιδίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης το λέει μέσα ότι η ευχή δεν είναι μία για όλους τους ανθρώπους. Αναλόγως της καταστάσεως. Ο άλλος λέει Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν. Ο άλλος λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Ο άλλος λέει Ιησού Χριστέ μου ελεησόν. Άλλος λέει Ιησού μου ελεησόν. Άλλος Ιησού μου, άλλος. Τίποτα. Το τίποτα είναι. Έχει σε ένα ανώτερο βαθμό να πούμε που δεν μπορείς να μιλήσεις εκείνη ώρα μόνο. Απολαμβάνεις αυτή την γλυκέτα. Όταν υποβιβάζεται αυτή η κατάσταση, τότε σου βλέπεις μέσα σου και λέει την ευχή η καρδιά σου. Τότε σε εκείνη την ώρα μπορείς να λύσεις και πολλά προβλήματα. Ενώ προηγουμένως δεν άκουες την ευχή. Όταν ήρθες στο τέρμα, το ορμάντος, στο ζενή, δεν άκουες, μόνο απολάμβανες έτσι. Όταν υποβιβάζεις, ακούς και την καρδιά σου, λέει και την ευχή. Οπότε μπορείς να αυτοκυριαρχήσεις εκείνη τον άλλο. Στο άλλο όμως δεν μπορείς να αυτοκυριαρχήσεις. Όχι ότι δεν μπορείς, αλλά δεν σε αφήνει αυτή η γλυκή της να μεριμνήσεις για άλλο πράγμα. Δεν σε αφήνει, σε τραβάει. Και τα παρατάς όλα και κάθεις σαν ένας άψυχος. Και πόσο θα διαρκέσεις αυτό είναι κρίση στο να πει. Πόσο θα διαρκέσεις αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαρκέσει και μισή ώρα, μπορεί να διαρκέσει και πέντε λεπτά, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο, να πούμε. Χτες προχτές διαβάσαμε τον Εσπερνό της Μεταμορφώσεως. Εκεί που λέει ο Θεός στον προφήτη Ηλία ότι μετά που έφαγε 40 μέρες και περπάτησε, το πρώτο λέει ναι. Φωτιά συντρίβουν όρια και βουνά. Κι ούτε είναι εκεί ο Θεός. Έπειτα λέει ως εν συσσισμό. Κι ούτε είναι ο Θεός εν το συσσισμό. Και έπειτα πυρ. Κι ούτε είναι ο Θεός εν το πυρί. Και άβρα λεπτή εκεί είναι ο Θεός. Σε
στην άβρα τη λεπτή, η οποία μόνο τη νύχτα μπορεί ο άνθρωπος, εάν θέλει ο Θεός να το πάρει τόσο, την ημέρα δύσκολα απολαμβάνει αυτό ο άνθρωπος, διότι η ημέρα έχει πολλούς πολλούς λογισμούς μέσα όμως. Τη νύχτα το απολαμβάνει. Όταν έρθει η χάρις, ξεχνάς και τις λήψεις, τα βάσανε χαλάρι να γίνουν όλα. Όταν έρθει η λύπη, ξεχνάς τη χάρη και λες, αμάν, ο Θεός με εγκατέλειψε, ούτε να προσευχηθώ όλο εδώ, τίποτε ο Θεός πάει, με εγκατέλειψε, ούτε τρόπο να με έχει για την κόλαση. Όταν γυρίσεις την άλλη πλευρά, ξεχνάς τα πρώτα, αν γυρίσεις τα πρώτα, ξεχνάς τα δεύτερα, έτσι είναι. Και αυτό γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Μου είχε εγώ άλλα η χάρη στη συνομή, όπως έλεγε το Απόστολος. Γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Αν είδε το άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, έχει ταπείνωση. Ή το άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα, υπερβάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώ, δεν τον χαροποιεί. Ευχαριστώ τώρα με την αναπνοή την ευχή. Θα κοπιάσεις, αλλά δεν θα βρεις. Θα βρεις τσίχουλα. Και αυτό χρειάζεται το λίγο. Θέλεις εσύ να πούμε να βρεις έτσι καρδιακή προσευχή, νοερά προσευχή, να μην έχεις τίποτε. Να μην έχεις τίποτε μπροστά σου. Γιατί κοπιάζεις το σώμα, επειδή θες το εργόχειο. Μπορεί να πεις την ευχούλα, κύριε Σουγουστέ, αλλά όχι νοερά προσευχή. Δεν συμβαδίζουν. Την ευχή που είναι τα πεις, κύριε σου Χριστέ, λέει σώμα και την ευχή να πεις και θεωρία είναι πεις πότε εργάζεσαι. Αλλά τη νύχτα δεν μπορείς να πούμε να έχεις εκείνη την προσευχή την οποία έχεις την ημέρα. Είναι καλύτερα της νύχτας. Οπότε και αυτό συγκέντρωση έχεις. Και το σώμα σου ξεκουράζεται έτσι είναι. Και τότε μπορεί να πεις την ευχή. Τότε μπορεί να βρεις. Ενώ την ημέρα αν βρεις να πούμε δύο βαθμούς, τη νύχτα μπορεί να βρεις δέκα. Διότι η νύχτα έχει πολλές θεωρίες. Η καλύτερα προσοχή είναι της μικρός, όχι της ημέρας. Ναι, αλλά η ημέρα προδιαθέτει τη νύχτα και η νύχτα προδιαθέτει την ημέρα. Έτσι. Αλλά η καλύτερα προσοχή είναι τη νύχτα. Εάν μπορούσα να μας πει ο Γέροντας κάτι, εάν μπορούσατε να μας πείτε κάτι σχετικά με το πάθος και την αμαρτία. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ πάθους και αμαρτίας και ποιες αμαρτίες εμποδίζουν κατ' επέκταση και τη Θεία Μετάληψη. Κατ' επέκταση είναι σε αυτά που λένε αδερφές. Τώρα, ξέρεις, με ανέβωσες πολύ ψηλά. Και μάλλον θεολογικά πρέπει να μιλήσει το εγώ ή πρακτικά. Όπως τα βλέπετε εσείς και τα δύο. Ο καλύτερος σύμβουλος οδηγός είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Όταν θέλεις να κοινωνήσεις, προετοίμασε τον εαυτό σου όχι μόνο να αφοσιωθούμε να πούμε στις αρχές της μεταλήψεως και τρόπο την άλλα να πάμε να κοινωνήσουμε. Αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι ο κατώτερος, ο πλέον άσχημος βάσης δηλαδή. Διάβασε τη μετάλληψη να κοινωνήσεις. Όχι. Όσο περισσότερο προετοιμάζεσαι με δικές σου προσευχές, με μια δική σου αυτοσυγκέντρωση, με μια τρόπο να ό,τι μπορείς πνευματικό να κάνεις, τόσο και περισσότερο όταν θα πας να μεταλάβεις, θα αισθανθείς. Όταν κάτι τι σε ενοχλεί, όταν κάτι τι σε ενοχλεί, βολιοδοσκόπησε αυτό το πράγμα, αν μπορεί να σε υστερήσει τη Θεία Μετάληψη, ναι ή όχι. Υπάρχει ένα τρόπο, ένα οροθέσιο. Αυτό το πράγμα
είναι αμαρτία. Μην πηγαίνεις να μεταλάβεις, να εξελεώσεις πρώτα τον Θεό και έπειτα να πας να μεταλάβεις. Η συνείδηση θα στο πει αυτό το πράγμα. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα και πηγαίνεις, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Και η αμαρτία και η αρετή εξαρτάται από το βαθμό των πνευματικών των οποίων έχει ένας άνθρωπος. Αλλιώς να αμαρτήσει ένας ο οποίος είναι στην αρχή και αλλιώς να αμαρτήσει ένας άλλος ο οποίος έχει μεγαλώσει. Αλλιώς θεωρεί η κρίση του Θεού είναι διάφορος. Εγώ σας έχω πει ότι μια φορά που κατέβαινα το γερμπά μου, 3 ώρες παρακαλούσα το Θεό να με συγχωρέσει. 3 ώρες. Γιατί αλλιώς να κατακρίνεις το γερμπά σου, αλλιώς να κατακρίνεις ένα γείτονα. Και οι δύο αμαρτίες είναι. Αλλά η μία αμαρτία από την άλλη διαφέρει. Σε ένα μοναστήρι του Αγιώρος, το γνωρίζετε, ιδιόρυθμο, είπε ο παπάς στον αγωγιά του, «Κύριε Δημήτρη, μου φέρνεις και εμένα 5-10 φορτία ξύλα, να κάψω το χειμώνα». Θα σου λέω, παπά Έφρεμ. Έφερε, φέρε από εδώ το ζωό, όχι από εκεί, το ζωό φοβάται για ρωτά, και να πω το παιδιά, μαλώσε. Ας συγχωρείτε και εσύ ας συγχωρείτε. Έφερε. Ο Γιάννης πήγε πάνω στο γνώμη. Ο παπάς τώρα τι πρέπει να κάνει. Μπορεί να λειτουργήσει να φέρει σε αδιαφορία. Ότι εγώ είχα το δίκιο. Όχι. Μπορεί να λειτουργήσει. Όχι. Τι να κάνει. Τώρα μάχονται 2. Καλά. Αύριο που θα έρθει, γιατί ήταν βραδάκι. Αύριο που θα έρθει ο Αγωγιάδης, του λέω ότι θα με συγχωρέσει. Ο άλλος λέει, καλά, αν δεν έρθει ο Αγωγιάδης αύριο, και έλαβε ένα τηλεγράφημα από τη γυναίκα του να πάει για το παιδί αρρώσει και κάνει, τι θα κάνεις. Πάτερ, εδώ είναι ο θησαυρός του καλογύρου. Προσευχή. Παναγία μου, τι να κάνω, τον ιδίωρο ήταν το μοναστήρι. Αγία πρωταήτησα, τι να κάνω, βοήθησε μου. Και ραγνοβόλος έρχεται η πληροφορία, η έπνευση, να πούμε, η παρουσία της Παναγίας. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα μοναστήρια, τα αγιοτεχνικά, όταν μας είναι βίδες, κλείνουν. Έχουν όμως ένα πορτάκι μικρό τόσο, που έγκαιρο σπάνια τα ανοίγουν αυτά. Ανάβει λοιπόν ο παπάς, το φανάρι του, περνάει το καλά και ανεβαίνει απάνω, στο βουνό. Καλησπέρα σας, καλώς στον παπά. Εγώ λέμε, κύριε Γιώργο, να με συγχωρέσει, μίλησα ότι δεν πήρε, όχι, να με συγχωρέσει. Σκόρσε με τη σύνα, σκόρθηκα και κατέβηκε κάτω από τα σπάνια και λειτουργήσε την ανημέρα. Βλέπετε ότι σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η προσοχή. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα τι να κάνεις, θα στασπείς, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Παναγία, τι να κάνω. Και σε βοηθάει η Παναγία. Δεν μπορείς πάτε να αντιπρίβεις. Μη τα αμαρτήματά μου κολλήσω συνθάντε παραγενέσαι το Άγιο Όνος σου Πνεύμα. Πάτε μου λειτουργάμε, μεταλαμβάνουμε, η χάρη κατέρχεται. Αλλά μη είστε μας κατάφερα, το λέμε κάτι. Και εγώ με τον γεροντά μου ήρθαμε σε μια διαφωνία. Ήθελα πάνω να λειτουργήσω. Δεν με επιτρέπει συνείδησης να πάμε να λειτουργήσω. Είδε ο Γιώργος δεν άκουε και εγώ με αυτό το δρόμο θα βάλιζω τώρα, δεν άκουε, δεν άκουε καθαρό το λίγο. Είχε μια αγρυπνία, νομίζω της Παναγίας, ο Αγριμεθάλη. Τώρα να πάω πέσει ο Γιώργος, γέρετε, εγώ είσαι μισά, ο Σόλτς Πατέρας είναι κάπως έτσι αχλαβολία. Γράφω να δω, Γιώργα, όταν σου λέω ευλόγηση να μου λες τόσες φορές για να μπορέσω να λειτουργήσω. Το γράφω και του πήγαινε στη Γιώργο και το δίνω το γέρετε, δε. Α, δεν είσαι φορές. Έτσι πως αναπάθηκε. Αυτό όχι μόνο με το γέρο και με τις άλλες τις παραδοχές σου και με έναν κόσμο πόνο να το πούμε.
Δηλαδή αυτό είναι κρίση, αν μπορεί να λειτουργήσει, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, ο άλλος οδηγεί το πάει. Αμαρτία από αμαρτία και αρετή από αρετή διαφέρει. Έχει βαθμούς. Έχει βαθμούς. Η συνείδησή σου σε επιτρέπει η ανακοινωνία. Είναι και άλλη φορά ήταν πάλι σε μια διαφωνία με τον Γέροντα. Και δεν αισθάνθηκα εγώ να πούμε έτσι προθυμία να πάω να λειτουργήσω να πούμε. Δεν θα λειτουργήσω. Φτάσαμε στο τέλος της λειτουργίας. Λέω Γέροντα, θα με ταλώσω πέρα. Δεν τα πω ούτε ο πίσω σου αγάπης προσέρχεται. Τι ο άλλος ο παραδερφός μου, ο πατετροπός, τόσες φορές μου, δεν θα λάβει. Πάει πάλι για τις αναπτώσεις, είναι πάντοτε νίκαια και τα απόθεση στην προσωμένη. Η ψυχή μου φώναξε. Νηφία μου, νηφία μου, Ιησούς, νηφία μου. Σταμάτα, σταμάτα και θα κοινωνήσω. Επειδή τρόπον την έκρινα αυστηρός από τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να κοινωνήσει, διότι έλειψε ο Ιησούς. Δεν ήταν τρόπο να την απόφαση ώστε να μην κοινωνήσω να κάνω. Άλλη γνώμη, δεν είναι άλλη γνώμη. Τώρα σου θα πάνε, όχι καλύτερα, μην πάμε γύρω σήμερα. Μην πάμε την Τετάρτη στην Τάφη. Δεν είναι θε... καλά, αλλά γι' αυτό δεν εμποδίστηκε η αμετάλλευση να κάνω. Όπως εδώ. Αν δεν φώναζε η ψυχή μου, θα την κατέκρινε, δεν θα κοινωνήσω. Δεν σας έχω πει να πούμε, όταν άφησε τη λειτουργία μου, λέω, τώρα άνθρωποι κράτησε 49 χρόνια. Ένα χρόνο ακόμη, έφυγε 50 χρόνια παπάς. Όταν άφησε τη λειτουργία, λέω, δεν θα κοινωνήσω 49, γιατί πολλά άλλα που κάνω και εγώ, και δεν θα κοινωνήσω 49. Τελείωσαν 40 μέρες, λέω, και δεύτερο ακόμη 40 μέρες. Όταν έφτασαν 50, η ψυχή μου έκλαιγε. Έκλαιγε η ψυχή μου. Τόπονα, με αδίκησες, γέροντα. Λέω, άκουσε παπά, τώρα πες σε λεβό να χτύπησε την ψυχή μου, να κλαίψει. Και τι εκτιμώσε και να πάρει. Έτσι. Άνθρωπος, χάνει, τώρα αφήνει το ψυχή. Έφτασε το 50, έφτασε δεν μπορούσε να κρατήσει, και λέω, σταμάτα τα κοινωνήσω. Γι' αυτό ο καλύτερος σύμβολος του ανθρώπου είναι η συνείδηση. Αλλά μη και τεκτικούμε και πολύ, αλλά ό,τι και να χαριζόμαστε και πολλά να πούμε. Αν έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, τροποθυνά να πούμε, μη κοινωνάς, να είσαι επί το ασφόρος. Πήγαινε στο δημοτικό, στο γιορτάς, σχεδίδε το πρόβλημα. Όταν λέμε αμαρτία, είναι σοβαρό γέροντα.